Θέμα τραγωδία στη Ζάκυνθο, όπου ένα 9χρονο αγόρι κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα ενώ έπαιζε κοντά σε εγκαταστάσεις κλιμακτιστικών σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί. Ο θάνατος του ήταν ακαριαίος. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ένας ηλεκτρολόγος και ένας ψυκτικός. Αφού το ξέρει ότι τα παιδιά παίζουν 6 χρόνια εκεί πέρα. Και αντί να βάλει ένα δίκτυο για να τους προσέχει, έβαλε όλες τις ερκοντήσεις εκεί πέρα. Συγκλονισμένος, ο γείτονας της οικογένειας του 9χρονου δεν μπορεί να πιστέψει πως η αμέλεια κάποιον στήχησε τη ζωή του παιδιού. Ο μικρός έπαιζε με την παρέα του σε οικόπεδο στην πίσω πλευρά ενός ξενοδοχείου της περιοχής Τσιλιβί στη Ζάκυνθο. Ξαφνικά οι γείτονες άκουσαν έντρομοι κάποια από τα παιδιά να φωνάζουν και άλλα να κλαίνε. Ένα γυμνό καλώδιο κλιματιστικού που ήταν συνδεδεμένο στο ρεύμα μόλις είχε κεραυνοβολήσει τον 9χρονο φίλο του. Το άτυχο αγόρι βρήκε ακαριαίο θάνατο. Όπως παίζανε κρυφτά. Και πήγε να κρυφτεί εκεί από πίσω από το ερκοντήσιο. Και εκεί πέρα το πέσε το ρεύμα. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο παρέλαβε το μικρό παιδί και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς σφιγμό. Δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να το επαναφέρουν στη ζωή καθώς ήταν ήδη νεκρό. Η είδηση βύθισε στο πένθος στην οικογένεια αλλά και ολόκληρη τη γειτονιά του αγοριού. Η δικαιοσύνη να βάλει το χέρι του να τα πάρει τα μέτρα όπως πρέπει. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο ξενοδοχείο συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, έναν ηλεκτρολόγο και έναν ψυκτικό ως υπεύθυνους για την ψυκτική εγκατάσταση. Και οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.